Πόσοι από αυτούς μας ακούνε τώρα δεν έχουν αφήσει τα παιδιά τους όρθια ανάμεσα στα δύο καθίσματα για μια μικρή μετακίνηση. Αν τρακάρει το αυτοκίνητο, το παιδί θα περάσει από το τζάμι. Στο πίσω κάθισμα ξεχάσετε τους κουμπάρους, αυτό που σας είπα πίσω κάθισμα, πάτε κάπου κουμπάρος πίσω των 90 κιλών. Σε ένα τρακάρισμα των 54,5 τόνους. Θα σας σκοτώσει πάνω στη ζώνη. Αν δεν φοράτε ζώνη, θα σας σκοτώσει πάνω στο τιμόνι. Δεν μπορείς να το δείξεις. Δηλαδή, αν είσαι ένα κουμπάρο που μένει ότι θα πάει λυμμένος, ανοίγεις την πόρτα και φεύγεις και βάζεις μάλλον μέσω μεταφορικό. Άσως το πίσω κάθισμα να πάει μόνος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Λέει ότι 7 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες έχουν πίσω να πούνε έξω από το αυτοκίνητο, κάνοντας μακριά γαϊδούρα και συνεχίζοντας τους προσωπικούς επιβάτες. Πρέπει να είμαστε ηλίθιοι να το καταλάβουμε. Δεν το λένε όμως, αυτό θέλει να το λες τα επόμενα 30 χρόνια. Αυτό που κάνουν έξω, τα σποτάκια, τα σοκαριστικά που δείχνει εικόνες, που δείχνει απόγνωση, που δείχνει το νεκροφύλημα, που δείχνει το περπάτημα που σηκωφέρεται, που δείχνει την απόγνωση στο νεκρικό καροτσάκι. Παίζει 50 χρόνια έξω στην Ευρώπη. Εδώ ακόμα δεν ξεκίνησε. Κάτι σαν χλαμάρες παίζει μόνο το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, που δείχνει κάτι τρακαρίσματα και κάτι χι. Μετά τις 12 το βράδυ. Καλά, μετά τις 12, μετά τις 2-3 μαζί με τις τσότες. Δηλαδή καταλαβαίνεις, ας πούμε, πώς θα το ταυτίζουν. Δηλαδή, έτσι, αυτό το πιο φρικαλέο. Δηλαδή να βλέπεις ένα τραγικό και μετά μια τσότα και μετά ένα φρικαλέο. Να τα μπερδέψουν. Αλλά εδώ λέμε, ας πούμε, αυτό. Ότι αυτό που παίζει στη τηλεόραση είναι αυτό που είναι θυσμένος ο πιτσιρικάς να παίζει δίωξη με αυτοκίνητα και να παίζει ανατυχήματα και να βάζει στοιχήματα που μπορεί να σκοτώσει τηλεοπτικά μέσα στο διαδίκτυο. Αλλά δεν το φοβίζει, τον φοβίζει. Το καθένα μας ειδοποιήσει το μετά. Το μετά το να πει ο Καροτσάκης, δηλαδή την απόγνωση στο πιτσιρικά που άλλαξε η ζωή του. Σε αυτό που δείχνει η κάμερα ένα λευκό φέρετρο με το ρυθμό περπατήματος, ακριβώς αυτό που σας ρωτάω εγώ, και η κάμερα είναι τα μάτια του μπαμπά, το καταλαβαίνετε. Τα μάτια του μπαμπά και μπροστά το φέρετρο.